Και πάμε στην περιοχή των ερευνών, κυρίες και κύριοι, εκεί που συνετρίβει το Fandom 10.30 το πρωί. Είναι ο προσταλμένος του Open ο Νίκος Γιαπρακάς να μας δώσει τα νεότερα και κυρίως αν υπάρχει κάποιο νέο, Νίκο, για την τύχη του πιλότου, του Σμιναγού, που ήταν 31 ετών. Καλησπέρα, Νίκο. Κορυφώνεται η αγωνία εδώ, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στο κατάκολο. 8 ναυτικά μίλια δυτικά από την περιοχή εδώ, από το κατάκολο της Ηλίας, όπου ακόμα και αυτή την ώρα που έχει πέσει το σκοτάδι, τα πλωτά μέσα του λιμενικού μαζί με ιδιωτικά σκάφη συνεχίζουν τις έρευνες με ό,τι φώτα μπορούν να διαθέτουν τα ίδια, προκειμένου να εντοπίσουν κάτι το οποίο να οδηγήσει στα ίχνη του αγνοούμενου κυβερνήτη. Να σου πω ότι αναμένεται να έρθει και σε 130 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο αναμένεται να συμμετάσχει και αυτό στις έρευνες, όπως επίσης και ένα ελικόπτερο Super Puma, το οποίο είναι ειδικό στο να μπορεί να πετά νύχτα και να συνδράμει και αυτό στις έρευνες οι οποίες γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Το πρωτόκολλο ορίζει ότι θα πρέπει για τουλάχιστον 48 ώρες ακόμα να συνεχιστούν οι έρευνες μέχρι να βρεθεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου κυβερνήτη. Λίγο νωρίτερα να σου πω ότι τα σκάφη του λιμενικού είχαν έρθει εδώ στο λιμάνι, στο κατάκολλο, άφησαν συντρίμμια τα οποία είχαν περισυνδέξει και κατευθείαν οδηγήθηκαν στα ανοιχτά, έφυγαν και πάλι για τα ανοιχτά προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνες και να μην χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος.